Πέρασε στην ιστορία ο Χρήστος Χριστόπουλος, ο ιδρυτής και εκδότης της εφημερίδας Πρωινή Γνώμη των Πατρών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης σε ηλικία 75 ετών. Ο Χρήστος Χριστόπουλος ήταν ο αρχαιότερος εκδότης στην Ελλάδα, καθώς ήταν δίπλα στην εφημερίδα του για 46 συνεχόμενα χρόνια, μέχρι το τέλος. Στο γραφείο του, λίγα λουλούδια και δίπλα τα γυαλιά του. Στους τοίχους, φωτογραφίες με σημαντικά πρόσωπα της Ελλάδος, αλλά και με τους δικούς του ανθρώπους. Όλοι εμείς που αποτελούμε τώρα το μέλη της ενημερωτικής οικογένειας που ο ίδιος δημιούργησε, ήδη αισθανόμαστε έντονη την απουσία της μεγάλης αγκαλιάς που πάντα άνοιγε για όλους. Όλοι οι εργαζόμενοι της γνώμης τον ευχαριστούμε για όλα όσα μας πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας μας και είμαστε υπερήφανοι που υπήρξαμε συνεργάτες του. Είμαι αρκετά φορτισμένος γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με το επάγγελμα. Με στήριξε, ήταν πάντα κοντά μου και το σύνθημά του που ήταν να είμαστε πάντα όρθιοι θα με ακολουθεί στην υπόλοιπη ζωή μου. Ο Εκ λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του στην κοινωνική ζωή της Πάτρας, όπου ήταν εξαιρετικά αγαπητός. Μάλιστα δεν ξέχασε ποτέ το ξεκίνημά του και το καλοκαίρι βρέθηκε για μια τελευταία φορά με τους αγαπημένους του συμμαθητές από το 3ο Γυμνάσιο Αρένων Πατρών της τάξης του 1960. Η κάμερα του Ιόνιαν ήταν εκεί. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε όλοι παρέα και οι αναμνήσεις τρέχουν. Πάντως, ένα σας λέω, όπως έχω το σλόγγαν, να είμαστε όρθιοι. Ναι, αυτή είναι όλη η ιστορία. Η μεγάλη του αγάπη, το δημιούργημά του, η εφημερίδα. Οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του δίνουν μια υπόσχεση να συνεχίσουν το έργο του πάντα όρθιοι, όπως έλεγε και ο ίδιος. Μας είχε μεταδώσει αυτή την αγάπη του για την εφημερίδα Γνώμη. Ο πραγματικά θα το θυμάμαι πάντα με πάρα πολύ αγάπη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα με προσέφερε, με βοήθησε να ασχοληθώ στον χώρο της δημοσιογραφίας. Δύσκολη ημέρα η σημερινή για την οικογένεια της Γνώμης. Χάσαμε το δεύτερο πατέρα μας. Θα τον τιμούμε πάντα με σεβασμό και θα τον θυμόμαστε με αγάπη. Θα μας λείψει. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Στο συλληπιτήριο μήνυμά του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος αναφέρει μεταξύ άλλων. Άνθρωπος με ανησυχίες και δημοκρατικό φρόνημα, σε χρόνια σκοτεινά αντιστάθηκε κατά του ανελεύθερου καθεστώτος, ακόμη και με κίνδυνο της προσωπικής του ελευθερίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος τον αποχαιρετά με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφέρεται στον τελευταίο διάλογο που είχαν, μόλις λίγα 24 ώρα πριν φύγει από τη ζωή, ο Χρήστος Χριστόπουλος. Ο Δήμαρχος Πατρέων εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του Εκλειπώντος. Ο Χρήστος Χριστόπουλος γεννήθηκε το 1942 στην Πάτρα. Ήταν παντρεμένος με την Ιουλία Σκεδαρές Χριστοπούλου, με την οποία και απέκτησαν τρία παιδιά, τη Γεωργία, το Γιάννη και την Εύη, ενώ ευτύχησε να γνωρίσει και τέσσερα εγγόνια. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την 5η στις 2 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα Πατρών και η ταφή στο Δημοτικό Κημητήριο του Μπεγουλακίου Πατρών. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Ιόνιαν εκφράζουν τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Χρήστου Χριστόπουλου.